Επιστρέψαμε. Λοιπόν, 20 Μαΐου 1941 και ο ουρανός της Κρήτης γέμισε από Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, ακολούθησε σφοδρός βομβαρδισμός και συνεχείς βολές. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, γερμανική επιχείρηση από αέρος, βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Η μάχη της Κρήτης ξεκινά, ιστορικές στιγμές για το νησί μας, ιστορικές στιγμές για την πατρίδα μας, και είναι όλα έτοιμα, όλα έτοιμα για τους εορτασμούς, για τη μάχη της Κρήτης. 82 χρόνια μετά από τη μάχη της Κρήτης. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα, βίντεο, εικόνες που έχουν μείνει στην ιστορία, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και μας θυμίζουν από τη μία την έναρξη των θηριωδιών των Ναζί, των Γερμανών στην Κρήτη, και από την άλλη τον ηρωισμό, την αυταπάρνηση, τον αγώνα, τον πόλεμο, την ομοψυχία των Κρητικών. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι καθυστέρησε αρκετά η ολοκλήρωση της μάχης της Κρήτης. 10 μέρες θα μας τα πει και ο κύριος Καρτσιλάκης, ο Δημήτρης, ο ιστορικός ερευνητής, σε λίγα δευτερόλεπτα θα τον έχουμε. Με αποτέλεσμα από τη μία να πέσει το ηθικό των Γερμανών, από την άλλη βέβαια να απομυθοποιηθεί και το σώμα των Γερμανών αλεξιπτωτιστών, ήταν η επίσημη πρώτη και η τελευταία του συγκεκριμένου σώματος. Και βέβαια υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία μέχρι και τις μέρες μας ίσως μένουν αναπάντητα, αναφορικά με την, με την στάση των Βρετανών, αν η μάχη της Κρήτης είχε διαφορετική εξέλιξη, τι θα σήμαινε για την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα τα βάλουμε όμως σε μία σειρά. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σκαρτζηλάκη, τον ιστορικό ερευνητή. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας από τον Έθνο και από το χώρο εργασίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε θερμά. Τα είχαμε ξαναπεί και πέρυσι, τα λέμε και φέτος. Μία ιστορική στιγμή, η επέτειος της μάχης της Κρήτης, 82 χρόνια μετά, και όλα έτοιμα, όπως είπα και στον πρόλογό μου, για τους εορτασμούς και τις τιμές που θα αποδοθούν στους ήρωες της μάχης της Κρήτης. Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πότε ξεκίνησε και πότε ολοκληρώθηκε η επιχείρηση των Γερμανών και για ποιους λόγους καθυστέρησε? Η επιχείρηση Ερμής Μερκούρ, όπως την έλεγαν οι Γερμανοί, ξεκίνησε στις 20 Μαΐου του 1941, την Τρίτη. Και ας πούμε ότι σταμάτησε, ότι τελείωσε μετά από 10 ημέρες, κράτησε 10 ημέρες περίπου. Βέβαια θα ξέρετε ότι και το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο δεν έπεσαν στα χέρια του, δεν έγινε το ίδιο πράγμα, όπως δεν κατάφεραν να έχουν ένα προγεφύρωμα. Έτσι, οπότε στο Ρέθυμνο για παράδειγμα μέχρι και τις μέχρι και στις 30 Μαΐου είχαμε ακόμα συμπλοκές. Έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε λοιπόν? Να ξεκινήσουμε λίγο από τις πρώτες στιγμές, να ξεκινήσουμε λίγο από την 20 Μαΐου, να μας περιγράψετε λίγο το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε και πότε είχαμε την πρώτη επίθεση, πότε είναι ορατοί οι πρώτοι αλεξιπτωτιστές. Ωραία. Επειδή τα μέσα, τα αεροπορικά μέσα των Γερμανών δεν επαρκούσαν ούτως ώστε να υπάρχει μια ταυτόχρονη επίθεση σε Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο, χωρίσαν την επιχείρηση σε δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα ήταν η επίθεση εναντίον των Χανίων. Συγκεκριμένα η ρήψη αλεξιπτωτιστών έγινε στην περιοχή της Αγιάς. Ένα μέρος έγινε με ανεμοπλάνα στο νότια των Χανίων και στο Ακροτήρι, και η υπόλοιπη στο Μάλεμε. Αυτό ήταν το πρώτο κύμα επιθέσεως. Στο δεύτερο κύμα επιθέσεως ήταν εναντίον του Ρεθύμνου πρώτα, δηλαδή το μεσημέρι γύρω στις 3.30 ώρα έπεσαν οι αλεξιπτωτιστές στο Ρέθυμνο, και στο Ηράκλειο έπεσαν μετά τις 5. Ο σκοπός των αλεξιπτωτιστών της επιχείρησης ήταν η κατάληψη των τριών αεροδρομίων που υπήρχαν στην Κρήτη, κυρίως του Μάλεμε και του Ηρακλείου που ήταν τα μεγαλύτερα, ειδικά στο Ηράκλειο ήταν ακόμα πιο καλοφτιαγμένο, να το πούμε έτσι, και κατάληψη των πόλεων, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα προγεφύρωμα και να φέρουν
μετά τις υπόλοιπες ενισχύσεις για την κατάληψη της νήσου. Αυτός είναι και ο σκοπός των αλεξιδοτιστών, άλλωστε, έτσι. Η αντίδραση ποια ήταν τότε από την άμυνα του νησιού? Για πείτε μας λίγο. Η άμυνα του νησιού. Λοιπόν, ήδη από την Ιταλική εισβολή στην Ελλάδα το 1940, ήδη οι Άγγλοι αντιλήφθηκαν την στρατηγική σημασία του νησιού και ειδικά της Σούδας, που χρησιμοποιούσαν βέβαια σαν βάση για το στόλο. Οπότε ήδη είχαν φέρει από τον Νοέμβριο του 1940 κάποια αγγλικά στρατεύματα. Όχι πάρα πολλά, όμως είχαν ξεκινήσει να φέρουν εφόδια και στρατό στην Κρήτη για την περίπτωση μιας εισβολής. Οι Γερμανοί βέβαια ήταν ακόμα πολύ μακριά, έτσι δεν είχαν... Είχαν όμως το χρόνο να προετοιμαστούν και να θωρακίσουν το νησί, να εκμεταλλευτούν αυτά τα αμυντικά όπλα που είχαν στα χέρια τους. Αλλά όπως φαίνεται η προετοιμασία δεν ήταν τόσο σωστή, άλλαξαν πάρα πολλοί διηγητές μέχρι να φτάσουμε στο Μάιο του 1941. Και υπάρχει και κάποια ας πούμε παραφιλολογία πάνω σε αυτό για το κατά πόσο θέλουν να κρατήσουν την Κρήτη ή κατά διάφορα πράγματα. Ωστόσο οι δυνάμεις που μπορούσαν να διαθέσουν οι Άγγλοι δεν ήταν και πάρα πολλές, γιατί ήδη στη Βόρεια Αφρική μένονταν η μάχη με τους Ιταλούς και με τους Γερμανούς εκεί στον Απρίλιο. Οπότε τα μέσα που μπορούσαν να διαθέσουν για την ελληνική υπόθεση ήταν μάλλον λίγα. Οπότε ποιοι ρίχτηκαν στη μάχη κατά τα πρώτα λεπτά που έπεφταν οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές στο νησί? Ήταν οι Νεοζηλανδοί. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο διοικητής των συμμαχικών στρατευμάτων στην Κρήτη ήταν ο Βέραν Φράιμπερκ, Νεοζηλανδός, έτσι. Και στην περιοχή του Μάλεμε και των Χανίων ήταν κυρίως νεοζηλανδικές μονάδες. Υπήρχαν φυσικά και βρετανικές μονάδες, όπως και αυστραλιανές, αλλά στα πρώτα λεπτά αυτοί που αντιμετώπισαν τους αλεξιπτωτιστές ήταν οι Νεοζηλανδοί. Ιδιαίτερα πειθαρχημένοι και σκληροί μαχητές, μπορούμε να πούμε. Μεταξύ αυτών υπήρχε και το 28ο τάγμα Μαωρί, οι οποίοι πολέμησαν πάρα πολύ σκληρά. Αυτοί βρίσκονταν ανατολικά του αεροδρομίου του Μάλεμε, στην περιοχή του πύργου Πλατανιά, εκεί είχαν στρατοπεδεύσει. Να πούμε ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα, μέχρι να φτάσουμε στην 20η Μαΐου, υπάρχει δηλαδή και η ιστορία, ας πούμε, όπως εξελίχθηκε, υπήρχαν πάρα πολύ συχνοί βομβαρδισμοί. Δηλαδή κάθε πρωί υπήρχε και συγκεκριμένη ώρα όπου γίνονταν επιδρομές από τη γερμανική πολεμική αεροπορία που είχε τον απόλυτο έλεγχο του αέρα. Έτσι έγινε και το πρωί της 20ης Μαΐου. Να βομβαρδιστούν δηλαδή οι στόχοι, τα αντιεροπορικά κτλ. Το πρώτο πράγμα που είδανε οι αμυνόμενοι στο Μάλεμε και στα Χανιά ήταν τα ανεμοπλάνα. Το ανεμοπλάνο ήταν ένα καινούριο όπλο εκείνη την εποχή, το οποίο μετέφερε 10 άνδρες, μπορούσε να προσγειωθεί αθόρυβα κοντά σε ένα στόχο και έβγαιναν μέσα από αυτό πλήρως εξοπλισμένοι αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα ενεργούσαν αστραπιαία και θα καταλάμβαναν τους στρατηγικούς στόχους. Έτσι και έγινε λοιπόν στο Μάλεμε. Η διαφορά βέβαια στο Μάλεμε είναι ότι το έδαφος δεν ήταν τόσο κατάλληλο για προσγειώσεις ανεμοπλάνων όσο το έδαφος το οποίο είχαν επιχειρήσει στην Ολλανδία ή στο Βέλγιο ή ακόμα και στην Κόρινθο που είχαν πέσει οι αλεξιπτωτιστές πριν από την Κρήτη. Έτσι είχαν αρκετές απώλειες, δεν κατάφεραν φυσικά να καταλάβουν όλους τους στόχους που θέλανε, όμως ήταν ένα εντυπωσιακό ας πούμε, όπλο. Μάλιστα. Εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Αμέσως τα επόμενα δευτερόλεπτα μετά την προσγείωση των ανεμοπλάνων έπεσαν οι πρώτοι αλεξιπτωτιστές. Και τι επικράτησε? Εκεί επικράτησε το χάος. Και για τους μεν και για τους δε. Οι αμυνόμενοι πρώτη φορά έβλεπαν μια τέτοια εισβολή με αλεξίπτωτα. Φανταστείτε να είσαι μέσα σε ένα χαράκωμα ανάμεσα στις Αιγαίες μετά από ένα σφοδρό βομβαρδισμό που έχει σηκώσει σκόνη, κουρνιαχτό, έτσι, να μην μπορείς να δεις γύρω σου. Και ξαφνικά να βλέπεις τριγύρω σου να προσγειώνονται άνδρες οπλισμένοι. Είναι μάλλον ένα πρωτόγνωρο συνέστημα, ίσως δεν ξέρεις, ίσως
διστάσεις και για κάποιες στιγμές. Ας πούμε, δεν ξέρεις τι ακριβώς να κάνεις, πώς να αντιδράσεις. Για τους Γερμανούς ήταν επίσης μια φοβερή εμπειρία, διότι να πούμε εδώ ότι οι ρήψεις γίνονταν από περίπου 120 μέτρα, άρα σε μερικά δευτερόλεπτα βρίσκονταν ήδη κάτω. Και ο Γερμανός αλεξιπτωτιστής αντιμετώπισε μια έκπληξη, τον πυροβολούσαν από κάτω, πολλές φορές έπεφτανε πάνω στα ελαιόδεντρα, επάνω σε στήλους, επάνω σε πέτρες, τραυματίζονταν, κάποιοι σκοτώνονταν, κάποιοι έπεφταν στη θάλασσα. Ήταν τελείως αβοήθητοι όσο ήταν στον αέρα. Και να πούμε και εδώ πέρα και ένα άλλο μειονέκτημα των Γερμανών αλεξιπτωτιστών, δεν μετέφεραν μαζί τους το βαρύ οπλισμό. Δηλαδή από το στίκ, ας πούμε έτσι, 12 έως 14 ανδρών που βρίσκονταν μέσα σε ένα μεταγωγικό Junker 52, οι δημιουργίτες έφεραν ένα Smizer πολυβόλο δεμένο μπροστά τους, το οποίο δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τα πρώτα δευτερόλεπτα της μάχης, και οι υπόλοιποι έφεραν ένα πιστόλι μόνο. Τα κυβότια εφοδίων, οπλισμού, ασυρμάτων και τα διάφορα άλλα εφόδια, όπως και υγειονομικό υλικό, έπεφταν από τα αεροπλάνα μαζί με τους άνδρες, και έπρεπε αυτοί να τα ψάξουν, να τα βρούνε ανάμεσα από τα χόρτα και τις ελιές, όπου είχαν πέσει αυτά, να τα ανοίξουν. Κατ' επέκταση υπήρξαν σοβαρότατες απώλειες στο στρατόπεδο και στις τάξεις των Γερμανών. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένας απολογισμός ότι 8.000 άνδρες περίπου έχασαν τη ζωή τους. Κοιτάξτε, εδώ πέρα δυστυχώς υπάρχει μια παραφιλολογία. Ναι. Δηλαδή, 8.000 άνδρες ήταν όλοι συνολικά οι αλεξιπτωτιστές που πήδηξαν πάνω από την Κρήτη. Από ό,τι διαβάζω κάποια στοιχεία, οι νεκροί 1990, 1995 οι αγνοούμενοι, και υπάρχει, πολύ σωστά το επισημαίνετε, ναι, μια παραφιλολογία αναφορικά με τον αριθμό 8.000. Ναι, προσπαθούσαν και οι δύο πλευρές να φουσκώσουν τους αριθμούς, έτσι. Όμως τα πράγματα μετά το 1950 είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Οι απώλειες, όπως και οι αγνοούμενοι, τελικά υπάρχουν, έτσι. Δηλαδή, οι συνολικές απώλειες των Γερμανών ανέρχονται περίπου σε 4.000 άτομα, μαζί και αυτούς της αεροπορίας, μαζί και αυτούς που πέθαναν αργότερα από τραύματα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, έτσι, 4.000 άνθρωποι από ένα εξειδικευμένο σώμα σε μια τέτοια μάχη. Πότε ολοκληρώθηκε, για πάμε λίγο να το τρέξουμε, πότε ολοκληρώθηκε η μάχη της Κρήτης, 10 μέρες μετά, πόσο διήρκησε? Μπορούμε να πούμε ότι διήρκησε μέχρι 1 Ιουνίου, όταν έγινε και η τελευταία αποχώρηση των συμμαχικών στρατευμάτων από τη χώρα Σφακίων. Δηλαδή, μέχρι και τότε ακόμα γερμανικά στρατεύματα κυνηγούσαν τις συμμαχικές δυνάμεις που προσπαθούν να διαφύγουν από νότια της Κρήτης. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο βασικό συμπέρασμα. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα? Από τη μία, έπεσαν οι άτρωτοι Γερμανοί, έπεσε το ηθικό τους. Από την άλλη, όπως υπάρχει στον πρόλογο μου, απομυθοποιήθηκε αυτό το στράτευμα των αλεξιπτωτιστών, έτσι δεν είναι? Ήταν η πρώτη μεγάλη αεραπόβαση στην ιστορία. Οι σύμμαχοι πήραν πολλά διδάγματα και μαθήματα από αυτή την επιχείρηση. Να πούμε βέβαια ότι οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές ξαναχρησιμοποιήθηκαν και σε άλλα μέτωπα, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα και όχι σε αυτή, όπως και στη Λέρο. Δηλαδή στην Ελλάδα είχαμε τρεις επιχειρήσεις αλεξιπτωτιστών, και στη Λέρο το 43 και στην Κόρινθο πριν από τη μάχη της Κρήτης κτλ. Σταθήκαμε ο τοπικός. Ναι, ο τοπικός πληθυσμός. Ο τοπικός πληθυσμός, ήταν ένα πρωτόγνωρο. Δηλαδή, οι Γερμανοί πρώτη φορά συνάντησαν μια τέτοια αντίσταση από τον τοπικό πληθυσμό, που τις περισσότερες φορές αυθόρμητα πήραν τα όπλα, ιδιαίτερα στη Δυτική Κρήτη, σε κάποια σημεία όπως είναι το Φαράγγι της Καντάνου και στα Φλόρια. Έγιναν μάχες εξ ολοκλήρου από πολίτες και κάποιους χωροφύλακες, δηλαδή δεν υπήρχαν καθόλου συμμαχικά στρατεύματα εκεί πέρα. Δηλαδή μάχες που θύμιζαν εποχή επανάστασης, έτσι. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο της έρευνάς σας, είστε ένας ιστορικός ερευνητής και πραγματικά έχετε ασχοληθεί με τη μάχη της Κρήτης. Τι ήταν αυτό το οποίο σας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, τι ήταν αυτό το οποίο θελήσατε να ψάξετε περισσότερο, και βέβαια να καταλήξουμε και στα διδάγματα, στο πόσο επίκαιρα είναι τα μηνύματα και οι συμβολισμοί που προκύπτουν μέσα από τη μάχη της Κρήτης?
Πολύ εντυπωσιακό, έτσι αυτό που βλέπω, είναι το ότι οι Γερμανοί τραβούσαν φωτογραφίες στα πάντα. Και από εκεί έχει ξεκινήσει και η έρευνά μου και μετά έχει επεκταθεί και σε όλα τα άλλα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι μεταξύ αυτών ένα μεγάλο ποσοστό μετέφερε φωτογραφικές μηχανές, αποτύπωναν όλη την επιχείρηση, κάθε στιγμή, ακόμα και τους νεκρούς, ακόμα και τα εγκλήματα πολέμου που έκαναν. Οπότε υπάρχει καταγεγραμμένο ένα τεράστιο αρχείο. Για μένα είναι η πιο φωτογραφημένη επιχείρηση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η μάχη της Κρήτης. Απλώς δεν έχουμε τόσο καλό μάρκετινγκ, έτσι νομίζω εγώ. Οπότε μέσα σε αυτό το φωτογραφικό υλικό βλέπουμε τα πάντα, τρομερές λεπτομέρειες. Στο αρχείο μου έχω φωτογραφίες από εκτελέσεις και από εγκλήματα πολέμου των Γερμανών. Για παράδειγμα και την καταστροφή της Καντάνου, καρέ-καρέ. Δηλαδή όλη την διαδρομή των στρατιωτών, εκτελέσεις κτλ. Που βάζουν φωτιά στο χωριό και όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι όντως εντυπωσιακό. Μετά να πούμε ότι σε κάποια σημεία, για παράδειγμα στη μάχη του Γαλατά. Η μάχη του Γαλατά ήταν η πιο μεγάλη μάχη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Πρώτη φορά τόσο μεγάλη επιχείρηση, τόσα πολλά αεροπλάνα, πάνω από 1000 αεροπλάνα στην επιχείρηση εναντίον της Κρήτης. Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό έκθημα το οποίο έχετε στην κατοχή σας? Γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά για τη συλλογή σας, την προσπάθειά σας, την αγάπη σας σε αυτό που κάνετε. Τι είναι αυτό το οποίο θα ξεχωρίζατε και είστε περήφανος γι' αυτό? Όταν ήμουν μικρός, πιο μικρός, πάντα έψαχνα κάτι το οποίο το θεωρούσα, ας πούμε, ιερό δισκοπότηρο. Όμως τώρα που, ας πούμε, έχω μεγαλώσει και έχω αποκτήσει και πολλά πράγματα, νομίζω ότι το δισκοπότηρο είναι ξύλινο. Οτιδήποτε μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι από μια συλλογή, μόνο από τα ντοκουμέντα τα οποία μας δείχνουν μια ιστορία, μας επιβεβαιώνουν μια ιστορία. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα είναι... εντάξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σκαρτσιλάκη. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την προσπάθειά σας. Είναι καλό να τα πούμε και εδώ στο στούντιο κάποια στιγμή. Χαιρετισμούς.